Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Γιατί μίλας έτσι, ρε Νίκο? Σαν το σκύλο με τη γάτα, παρέα θα πάμε και τις 7.30. Εδώ είμαστε. Αγάπη Γαβριλίδη, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Λίμπερο. Λίμπερο. 107,4. Καλησπέρα, αδέλφια. Γεια σας. Είναι το καφενείο των οπαδών εδώ πέρα. Γιάννης Παραπονιάρης, που είναι αυτό το παιδί. Με την αγάπη. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι Παραπονιάρης, αυτό είναι. Αυτό είναι Παραπονιάρης. Σκληροπυρηνικό. Παραπονιάρης είναι. Καλησπέρα από το Αλεξάνδριο. Το ίδιο είναι, βρε Νίκο. Το ίδιο, γιατί μετά το άλλο στραβώνει και λίγο το σαγόνι. Κάκανε λάμπες ήδη, αρχίσανε. Μάλιστα, ωραία. Όχι, ρε, κόλπο είναι. Ξεκίνησε. Κόλπο είναι για να μην πέφτει όλο το φως εδώ πέρα. Α, γι' αυτό. Έχουμε πρόγραμμα και εκείνο είναι. Και εκείνο από πίσω σου. Διπλή από πίσω, ρε. Καλά, μην πάθεις κάτι για να το δεις. Τρομερά. Τρομερά. Με γυαλιά ή χωρίς. Είσαι βίλη με ένα λάμπο που θα παίζει σήμερα, Νίκο. Με γυαλιά ή χωρίς. Τι. Καλά, εσύ. Άκου, ξυρίζω εντελώς όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και φόρω το γυαλί. Όχι, δεν νομίζω ότι θα είναι καλό αυτό. Το γυαλί σε μεγαλώνει. Το ξέρω. Μεγαλώνει πολύ. Αλλά αναγκαστικά έπρεπε να τα βάλω σήμερα. Είχαμε ένα θεματάκι γι' αυτό. Τύφλος ή κανονικά. Όχι, απλά μου έβαλε ένα υγρό και μου λέει μην βάλεις φακούς αυτό. Εντάξει, μεγαλώνει. Δεν είναι κακό, απλά σε μεγαλώνει. Εντάξει. Αύριο θα επιστρέψουμε. Βγάζει τον όριμο σου χαρακτήρα, Νίκο Παπαδόπουλο. Λίγο σοφιστικέ θα λέγαμε. Εγώ λέω να βγάλεις μια selfie σήμερα και να ανεβάσεις. Να σε δουν οι γυναίκες που σε ακολουθούν με άλλο μάτι. Μάλιστα. Να δουν το σοφιστικέ Νίκο Παπαδόπουλο. Αλήθεια είναι αυτό. Και έχει το παιδάκι. Μια τραγιάσκα να φορέσω και να είμαι σαν τέτοιο. Θα μπορούσε. Σαν έντεχνος τραγουδιστής. Χαμήλωσε λίγο το φοβερό χαλί μας, δηλαδή πραγματικά. Χαμήλωσε το λίγο. Βρε μπαγάσα. Τι λέει, Νίκο Παπαδόπουλε? Ό,τι λέει, μαθαίνετε. Τι λέω, ό,τι να. Τι γίνεται, μαθαίνετε, λέει. Δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Γιατί, ρε Νίκο, πάλι. Δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις, δεν το πρόσεξες πριν, δεν μπορώ να δω κοντά και κάνω γυαλιά έτσι. Να και στο σχόλιο το κάνει, δεν είναι κάτι. Σαν τον μπάρμπα. Όχι, το έχω συνηθίσει, δεν είναι. Δεν είναι κάτι. Τρομερά πράγματα. Το κάνουν πολύ στο ραδιόφωνο, ή ναι. Είσαι και στο ένα από αυτό το. Όχι, για σήμερα μόνο, για σήμερα αποκλειστικά. Από αύριο θα είμαστε τα ίδια. Λες να σου λείψει. Να σου λείψει. Να μου λείψει. Να σου μείνει. Τι, ότι βάζω μια αποκάλυψη εδώ των Σέρβων. Αποκάλυψη Σέρβων, άνω κάτω τελεία. Στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα ο Μαρινάκης. Τι λέει δηλαδή. Η σερβική Telegraph αποκαλύπτει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέβηκε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Ξανά το ίδιο μετά, ρε παιδιά. Ναι. Το διαβάσαμε. Ναι, το ίδιο ξανά, ναι. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Ευάγγελος Μαρινάκης, κατέβηκε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο. Άντε πάλι, τρίτη φορά το ίδιο. Εθεάθησε το χώρο που υφίσταται για τους παίκτες των δύο ομάδων και έφυγε από εκεί όταν τελείωσε η 15λεπτή ανάπαυλα. Ο σκληρός. Σκληρός εκατομμυριούχος τον λένε. Ναι. Είναι ένας από τους πιο πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους στην Ελλάδα. Έτσι τον λέω κι εγώ. Σκληρός εκατομμυριούχος. Ναι. Το κλείνουμε. Καλό. Ο σκληρός εκατομμυριούχος. Σκληρός εκατομμυριούχος. Πώς είναι ο κ. Σάββας φανατικός οπαδός? Θα είναι αυτός σκληρός εκατομμυριούχος. Όχι, κύριο Σάββας. Πώς το λέτε, ο πεθερός δούκισας. Τι κακό αυτό, να σε δω, ξεκινήσει. Δεν είναι γνωστό για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Αν ήθελε δηλαδή να εμψυχώσει τους παίκτες της ομάδας του, ή ήθελε να βάλει πίεση στους αντιπάλους, αλλά και στους διαιτητές, από τη στιγμή που θεωρείται. Ω, Νίκο Παπαδόπουλε, θεωρείται ένας επικίνδυνος τύπος. Τον δικάζουν. Ναι. Ο οποίος στο παρελθόν συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές με την υποψία ότι στείνει παιχνίδια του Ολυμπιακού. Αλλά και με φερόμενες κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Έχει συλληφθεί. Στο παρελθόν έχει κάνει αρκετές βίαιες κινήσεις, όπως το να διαλύσει όλη την ομάδα του Ολυμπιακού, επειδή δεν ήταν ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα της πρώτης ομάδας. Πλησιάζουμε και στα Χριστούγεννα, πρέπει να κριθεί η K20. Επικαλούνται ελληνικά δημοσιεύματα, εντάξει. Όχι, ρε, δικό του ρεπορτάζ είναι. Συνέχισε. Αυτό λένε. Δεν υπάρχει μέσα. Μετά την κλήρωση των ομίλων του Champions League στο Μονακό, είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Ερυθρό Αστέρα. Όταν πληροφορήθηκε ότι η ομάδα που θα έπαιζε απέναντι στην ομάδα του έκανε λόγο για αδέρφια από τη Σερβία και μετά. Ναι, αυτό τώρα γιατί μας θα λέει. Ναι, άντε, ναι, ναι. Ωραία, ναι, ναι. Αυτά είναι, δεν έχουν νόημα. Ναι. Α, και κράζουν και τον Ζάντερ που έχει κάνει το χέρι. Ναι. Επιπροσθέτως, καταλήγει το δημοσίευμα, ο Ζάντερ είχε μία σειρά από ακατανόητες κινήσεις, οι οποίες φρίκαραν τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα. Φρίκαραν. Οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν το γεγονός ότι αποκλείστηκαν από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις με ένα τέτοιο τρόπο. Μάλιστα.
λένε οι Σέρβοι. Ο Ζάντερ. Τον δίκασαν τον πρόεδρο. Πώς τον λένε, παιδί, είναι σκληρός εκατομμυριούχος και... Και πιο κάτω. Που εδώ πλούσε τυφλόιδη. Επικίνδυνος τύπος. Τον δίκασαν. Θα ψάξει ο πρόεδρος ποιος το γράφει αυτό. Ποια είναι αυτή η σελίδα. Ναι. Telegraph λέγεται, πρόεδρε. Σερβική. Μάλιστα. Ξέρεις. Εν μεταξύ γίνεται όντως ο χαμός με τον Ζάντερ, αυτόν που έχει κάνει το χέρι. Αρκετοί Σέρβοι το ψάχνουν. Έχει κάτι μηνύματα λέει, που του έχουν αφήσει στο Instagram. Πόσα πήρε για το πέναλτι. Τον κατηγορούν για μειωμένη απόδοση. Σταμάτα το ποδόσφαιρο. Σήκω και φύγει από τον Ερυθρό Αστέρα μαζί με αυτούς που σε έφεραν. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να συγχωρεθούν, αλλά όχι εσύ. Και αυτός ο Λαθέρ πήγε και ανέβασε φωτογραφία από το μάτς από το χθεσινό. Ναι. Και έγραψε από κάτω: κάλεσέ με και θα σου απαντήσω. Θα σου αναγγείλω μεγάλα πράγματα και μυστικά που δεν γνωρίζεις. Μία φράση από την Παλαιά Διαθήκη. Βρε Λαθέρ, εξαφανίσου την επόμενη μέρα. Το κάνεις που το κάνεις, με το που μπαίνεις. Εξαφανίσου. Γιατί μπορεί να έχει το κουτελό του καθαρό, ρε αγάπη, αυτό το ανεβάζει. Αυτοί που χρησιμοποιούν και αυτά τα λόγια από Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη και όλα αυτά είναι τόσο εκνευριστικοί. Και influencers. Δεν μπορώ. Με κουράζουν πάρα πολύ. 2-3-10-2-87-8-8-8. Όχι, εγώ σήμερα δεν έπρεπε να έχω αμέσω. Γιατί? Γιατί έτσι. Για να πάρετε θέση στον αέρα, λοιπόν. Όχι, ρε, εγώ δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν, θα φύγω. Γιατί? Γιατί έτσι. Τι είσαι έπιασε τώρα. Έτσι, δεν θέλω κανέναν. Έτσι, κάνω την ανατροπή. Ελπίζω να μην ακούει κανένα από μέσα, όχι τίποτα. Αθλητικό ραδιόφωνο που δεν θέλει γραμμές. Παιδάκια. Όχι, δεν θέλουμε γραμμές. Να μην πάρει τηλέφωνο. Μόνο και μόνο γι' αυτό, σπάστε το τηλέφωνο. Έτσι. Σπάστε τα ρολόγια. Σπάω τα ρολόγια. Εσύ εντυπωσιάστηκε με το πέναλτι του Ολυμπιακού, του Ελαραμπή. Αν πρέπει να διαβάσω το πρωτοτυπικό. Ναι, ναι, Νίκο, περίμενε. Το είδα, όντως. Έλα, ρε, η θεή αυτή. Εγώ είμαι με κόκκινο πρωταθλητή, ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι είναι cult πλέον. Δεν είναι normal. Γράφουν κάτι δικό του, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Αυτό με διαφημίσει πόσο. Πόρτο σέλιδα. Λοιπόν, εδώ. Πόρτο σέλιδα. Ρίγο! Μόνο εσύ τριλέ. Περίμενε λίγο. Επειδή σε βλέπω πραγματικά. Όχι, βλέπω, εντάξει. Μόνο εσύ τριλέ. Στην Ευρώπη. Μόνο εσύ τριλέ στην Ευρώπη. Ρίγο! Ξανά! Ρίγο! Συρίγο! Τέλο πάντων, λοιπόν, για να εξηγήσουμε λίγο. Λοιπόν, έσπασε. Κόκκινο πρωταθλητή, ναι. Περίμενε. Έχει μια φωτογραφία του Λαραμπή που πανηγυρίζει και λέει με μεγάλα γράμματα Ρίγο. Ναι. Μόνο εσύ θρύλε στην Ευρώπη. Και από την άλλη, από τα δεξιά. Έσπασε καρδιέ. Στο 87 έπεσε το Καραϊσκάκι. Και από κάτω, γκολάρα με κεφαλαία του Ελαραμπή που είχε και δοκάρι. Να ρωτήσω κάτι πραγματικά. Γίνεται πέναλτι να είναι γκολάρα. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή κάπου όπα. Πώς γίνεται πέναλτι να είναι γκολάρα, πες μου λίγο εσύ. Τι, γιατί. Εδώ υποκλήθηκε όλος ο πλανήτης. Υποκλήθηκε ο πλανήτης. Εδώ okay. Υποκλήθηκε όλος ο γαλαξίας. Για την ώρα μας πάμε στον πρώτο φύλλο. Καλά, γιατί πήρε τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είδες. Δεν πειράζει. Είδες ότι είχα προαίσθημα. Είδες. Αδελφέ, έχεις πρόβλημα να το κοιτάξεις τώρα. Είδες ότι είχα προαίσθημα και σου λέω σήμερα δεν θα είναι γραμμές. Έχουμε και άλλη γραμμή όμως, περίμενε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σπέρα. Αχ, ευτυχώς. Χαίρετε. Άργησε λίγο. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Λαμόγιο που λες ψέματα κιόλας. Μας είπε. Αλλά θα ξεχαστεί αυτό. Το είπε χθες. Λέω ψέματα. Λέω ψέματα. Πέρασαν δύο μέρες, φτάνει. Πέρασαν δύο μέρες, αλλά the memory remains. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω γραμμές, κατάλαβες, γι' αυτό σας κόβω, αλλά παίρνει τηλέφωνο, τι να κάνω. Λέω ψέματα. Εν τω μεταξύ, το... Εντάξει, φαινόταν ότι για να πάει τώρα ο Μαρινάκης μαζί με τα πορτοπαλί καρά του στη συνεδρίαση, τον Καραπαπά και την άλλη τη Σουρτούκου, πώς τη λένε. Σουρλούκου, τη Μουρτούκου. Καταλαβαίνεις από την αρχή, ρε παιδί μου, ότι αυτοί εκεί πέρα πάνε γιατί ξύνονται στην κλίτσα τώρα. Θέλουν να κάνουν θέμα, ρε παιδί. Λες τώρα αρχικά τι θα μας πει. Αρχικά πες μας, στην Αγγλία, επειδή συγκλονίστηκε όλος ο πλανήτης από την ατμόσφαιρα στο Καρασιά, σαν συγκλονίστηκαν και στην Αγγλία. Από την κολάρα του Ολυμπιακού. Παιδιά, από την κολάρα του Ολυμπιακού τα φανάρια έχουν κολλήσει στο πράσινο, δεν ξέρω. Το βρίσκω απόλυτα λογικό. Στα highlights του BBC Sports, δηλαδή. Άντε, σήμερα ψηφίζουν εδώ πέρα. Σήμερα ψηφίζουν. Το βράδυ θα έχουμε exit polls. 10 η ώρα το βράδυ θα στηθούμε να δούμε τι κάνανε εδώ πέρα. Πρωθυπουργό! Ναι, ρε, ναι. Ο άλλος ναι. Που κρύβεται. Θα βγάλουν αυτόν τον. θα βγάλουν αυτόν τον πρώτο ξάδερφο του. του Τραμπ. Τον, που κρύφτηκε στο ψυγείο. Τον,
Μπόρις Τζόνσον. Ναι, ναι. Τον Μπόρις Τζόνσον. Που κρύβεται σε ψυχή για να βγει και τον αυτό είναι σε εμφάνιση και σε συμπεριφορά πρώτο κάδρο του Τραμπ, όπως το λέω. Μοιάζουν πάρα πολύ. Εμφάνιση και συμπεριφορά. Ίδιοι είναι. Αυτό τι φρούτο είναι, Αποστόλη, λίγο. Δηλαδή. Αυτό είναι το φρούτο. Αυτό είναι το φρούτο Αλέξη Κούγια. Όπως θα λέγατε και εκεί πέρα στην Αγγλία, enlighten me λίγο δηλαδή. Δώσ' μου λίγο κάτι. Ναι, είναι σαν τον Αλέξη Κούγια, να σου το πω έτσι. Της πολιτικής θα λέγαμε. Δηλαδή, πολύ καλό όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Δηλαδή, σήμερα βγαίνει λέει αυτό, αύριο θα βγει να πει κάτι άλλο. Δεν έχει. Ναι. Ο τύπος έχει αλλάξει απόψεις πάνω σε σημαντικά θέματα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και για το Brexit που τώρα το παίζει φανατικός υπέρ του Brexit, στην αρχή. Πριν βγει η ψηφοφορία ότι φεύγουνε, ήταν υπέρ του να παραμείνουν. Ό,τι να είναι σου λέω, ό,τι να είναι με καπέλο. Ποιοι άλλοι υποψήφοι? Απέναντί του είναι απέναντί είναι ο Κόρμπιν. Ο Κόρμπιν ο διάδοχος του Τόνι Μπλερ, παιδί μου. Μιλάμε, εντάξει, άλλη κομμωδία εκείνος. Άλλη κομμωδία εκείνος. Μιλάμε, τέλος πάντων, δεν μπορώ να φανταστείς εδώ, έχω φανατικούς στο γραφείο υπέρ των εργατικών, οι οποίοι τον ανεβάζουν useless cabbage. Αχ, στο λάχανο, ρε παιδί μου. Φαντάσου τώρα, τον έχουν ξεπατώσει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω παραπάνω, είναι φοβερή κατάσταση. Να δούμε τι θα κάνουν εδώ πέρα, έχει πλάκα. Έχω και τα ξαδέλφια στο Λονδίνο που αγωνίουν να δουν τι θα γίνει εκεί πέρα. Λένε θα μείνουμε, θα φύγουμε, τι θα αλλάξει. Τι αγωνίζουν εσύ, θα βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι τώρα σε πόσο καιρό και με τι προϋποθέσεις. Ναι, παίζει και αυτό. Τέλος πάντων, και βλέπεις τώρα πάει ο Μαρινάκης στο Συμβούλιο της Λίγκας. Ναι. Ο οποίος Μαρινάκης, από όσο γνωρίζω, ακόμα έχει την απαγόρευση ενασχόληση με τον ποδόσφαιρο. Αυτό δεν έχει αφαιρεθεί. Και. Δεν τον λέει κανένας τι δουλειά έχεις εδώ πέρα, γιατί πού να τον πει τι δουλειά έχεις εδώ πέρα, εντάξει, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι πάει να κάνει φασαρία. Ναι. Εγώ πάντως, εάν ήμουν πάω και έτσι σκεπτόμενος τώρα έτσι μεταξύ Τύρου και Αχλαδιού, εάν όντως ισχύει, γιατί τα μέσα του Ολυμπιακού το έχουν αποκρύψει πλήρως, έτσι, εάν όντως ισχύει ότι έφτασε θέμα κατάργησης του ΒΑΡ ολοσχερός, ναι. Εγώ αν ήμουν να πάει ΠΑΟΚ θα το έκανα σημαία αυτό το πράγμα. Είναι, νομίζω ότι πέρα από τις χαζομάρες περί Ξάνθης και προπονητικών κτλ. Αυτό εάν όντως είναι αλήθεια, νομίζω είναι για πρωτοσέλιδο τίτλο. Γιατί πραγματικά σου μιλάω είναι χοτράδα αν το έκανε. Το ΒΑΡ γιατί να καταργηθεί. Υπάρχει ατάκα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος ρώτησε. Ναι, τώρα κοίταξε, κρατάω μια πισινή γιατί αυτό βγαίνει από τα μέσα του ΠΑΟΚ. Περιμένω να δω, ρε παιδί μου. Από ανθρώπους που ήταν εκεί. Καλά, εντάξει, οκ, καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω, ρε παιδί μου, βγαίνει από τη μία πλευρά αυτό. Ακριβώς γι' αυτό το λέω, ότι έχει υποθεθεί. Εάν όντως ισχύει, είναι για πρωτοσέλιδο και για πολύ κράξιμο, εντάξει. Και δεν βγαίνει γιατί προφανώς δεν πήρε καθόλου υποστήριξη, έτσι, δεν στήριξε κανένας. Ναι, δεν στήριξε κανένας. Δεν έχει λογική τώρα να καταργήσουμε το ΒΑΡ τώρα, εντάξει. Ρε φίλε, εντάξει τώρα, ό,τι και να με πει για το ΒΑΡ, ό,τι και να με πει σε κάθε αγωνιστική γλιτώνει 5 με 10 φάσεις όλο το πρωτάθλημα τώρα. Μην τελάβουμε τελείως. Κοίτα, εγώ θα σου πω αυτό που έλεγα μετά το μάτς του Άρη με την. Να μην με πεις τίποτα εσύ, ρε. Περίμενε. Άντε όλο να μην πεις κάτι. Περίμενε, μωρέ. Με ποιο παίζαμε τελευταία ο Άρης, ρε. Και γκέλαρε. Με το. Αχ, κόλλησε τώρα τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο, ναι, ρε, που λέει ο Ένιγκ. Ναι, που τρώει πολύ χρόνο από το ποδόσφαιρο. Όλοι τι να κάνουμε, από το να φάμε τις σάρκες μας μετά. Από το να φάμε. Και γενικά αυτό δεν είναι. Από το να φάμε τις σάρκες μας μετά. Αυτό τώρα φαντάζεσαι να μετρούσε εκείνο τον γκολ με το χέρι του Ολυμπιακού στο Άρης Ολυμπιακός. Φαντάζεσαι να μετρούσε εκείνο. ΒΑΡ πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζεται παντού, δεν γίνεται να εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Αυτό. Και λέω, ρε γαμώτο, γιατί να μην είναι και πέρσι εκείνο το χέρι του Βιερίνα που μας έχουν σπάσει, να το ακυρώσει, να τελειώνουμε. Πραγματικά σου μιλάω. Πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα. Γιατί να μην έχουμε πέρσι ένα ΒΑΡ, να το ακυρώσει, να τελειώνουμε. Θα το συνηθίσουμε, θα μάθουμε να το δουλεύουμε καλύτερα σιγά σιγά. Όχι φίλε, έχει σώσει πολύ κόσμο το ΒΑΡ μέχρι τώρα. Εντάξει, οκ, okay, κάποιες φάσεις θα είναι οριακές, κάποιες φάσεις θα είναι στην κρίση του διαιτητή, αλλά δεν μπορεί τώρα ο άλλος με το σημαίακι στο Καραϊσκάκι, δύο μέτρα offside να τα αφήνει έτσι Νταϊλίκη, τα προηγούμενα χρόνια που βλέπαμε. Σε παρακαλώ το τώρα. ΒΑΡ το δέχομαι. Το να καταργήσουν το offside, ας πούμε, που μπορεί να το πούν και αυτό κάποια στιγμή, δεν το δέχομαι. Έλα, ρε χαζομάρες, Νίκο. Μην ακούς χαζομάρες να καταργήσεις το offside. Ποιος θα καταργήσει το offside, ρε. Είναι σαν να μόλις θα καταργήσει το penalty τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο είναι δομημένο πάνω σε βασικά πράγματα. Είναι από το βίντεο offside. Δεν γίνεται να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, τώρα το να κάνει το χρυσό γκολ και το ασημένιο γκολ, αυτά αλλάζουν. Αλλά τώρα το offside δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει. Χρυσό γκολ και βλάκι. Να είχαμε να. Ναι, τώρα τέλος πάντων. Άντε να δούμε και εμείς τώρα την Κυριακή. Έχω ένα έτσι. Μια φοβία την έχω, αλλά εντάξει, για όλα τα εκτός έδρας την έχω τη φοβία, οπότε δεν μετράει. Θα φάνει, Αποστόλη μου, θα φάνει. Εσείς, να ξέρεις, πάλι για σοπαλία πάτε, έτσι πως το βλέπω. Από εδώ το βλέπω, εκεί το βλέπω, πάλι για σοπαλία πάτε. Πιθανό, δεν μου λες, ρε, άμα κάνετε 10 ισοπαλίες βγαίνετε στα play-off. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, ε. Δεν ξέρω. Αν πάρεις 5 από τους 9 που έχεις μπροστά σου, νομίζω ότι είναι σχετικά καλά. Εγώ θέλω 7 βέβαια, αλλά θα δούμε. Α, μια παρένθεση. Ο Πουρσανίδης του Όφη, που σήμερα πετάχτηκε σαν πουρβίτσα εκεί πέρα, επί πολλά χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε, δεν είναι απλά ο Πουρσανίδης, είναι ο Πουρσανίδης που έκανε την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Και στον Ηρακλή. Σε πολλές στιγμές μίλησε, γιατί πούμε για το ΒΑΡ. Δεν ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, δεν ακολούσε τη θέση. Εντάξει. Ναι, θέλω να σε πω, ρε παιδί μου, τώρα γιατί και ο Βάρας, παιδί μου. Εντάξει. Τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Βγήκαν όλοι οι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού ξαφνικά και. Και έχουμε πει στο κομμάτι του Δάρα ότι διαχωρίζουμε τον Πανιόνιο σαν ομάδα από το Δάρα. Γιατί ξέρουμε τι είναι ο ένας και ξέρουμε και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Τέλο πάντων, βασικά αυτό με αυτό που έγινε στο Ολυμπιακό, Πανιόνιος Ολυμπιακός, δεν το περίμενα ούτε με σφαίρες, οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα για φέτος. Να σε πω. Κύριος Δάκας, σύμφωνα με την αγάπη, περιμένει το βιβλίο του Ντάνου. Του Ντάνου. Παρ' όλα αυτά το φιλοξενήσαμε πέρσι εδώ. Έτσι. Άντε. Έτσι. Να τα λέμε. Λοιπόν, παιδιά, άντε σας αφήνω. Να είστε καλά, καλά και στο σπίτι. Σας χαιρετάω. Γεια σας. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Αμός, καλησπέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλό. Έλα, Αντρέα. Έλα, Πασάκα μου. Αυτή η δεσποινή, η αγάπη. Ναι, η όμορφη κοπελίτσα με την ωραία φωνή. Πού ήταν, στο κύριο Συρίγο ή στο κύριο Κόλκα το πρωί? Με τον κύριο Κόλκα ήταν. Με τον κύριο Κόλκα, πάω 24. Ναι, το πρωί, ναι. Δεν σε έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Ναι. Εγώ να σας πω, πολύ χάρηκα που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εγώ είμαι παοξής. Ναι. Να σου πω γιατί. Και από τη Νέα Υόρκη, να τα λέμε και γατρικά όλα, έτσι. Κατάλαβα, ρε, τρακούσα στα χώρα. Νέα Υόρκη. Ναι. Να σου πω γιατί χάρηκα. Γιατί θα παίζει δύο παιχνίδια και κάθε τι κάνει την Κέλα. Και είναι το δύο. Ένα μάτς είναι πριν από την Τούμπα και το επαναληπτικό σου μετά από την Τούμπα. Θα αλλάξουν πολιτικές. Ναι, εγώ χάρηκα που πέρα. Ο Ολυμπιακός παίζει 20 το πρώτο μάτς, 27 στην Τούμπα, ναι. Όχι 24 στην Τούμπα και 27 τη Ρεβάνς. Πού θα πάει, τι είναι, ρε, άλλη η Μπαρτσελόνα. Πού θα πάει, θα σπάσει. Εκεί, θα σπάσει. Εγώ πολύ χάρηκα. Πολύ χάρηκα. Μάλιστα. Ήθελα να σου πω, δεσμένες αγάπη, κυρίες, ότι είσαι. Αυτό το Κόλκα, τον ακούω από το 2015. Όλες κυρίες είναι, κυρία, ναι. Ξέρετε. Έλα μόνο. Κυρία, οκ. Ακούω να σου πω. Τον ακούω από το 2015. Ναι. Είναι τώρα 2 χρόνια που ακούω κύριε Τσατσαρό, Συρίγκο και σένα. Ναι. Και το έχω πάρει το ΠΑΟΚ TV. Πες να χαμογελάσει λίγο. Είναι λίγο στην πίεση τα βγαίνει, αλλά εντάξει. Ναι, πήγαινε να γελάσει λίγο, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, χαμογέλαρε. Δεν τον είχα ξαναδεί. Είναι σοβαρός και επαγγελματίας. Είναι στην πίεση, είναι στην πίεση. Ναι, να χαμογελάσει λίγο, βρε κύριο. Θα το μεταφέρω. Ναι, να χαμογελάσει, το βλέπουμε στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Σιγκαπούρη, όλοι οι Έλληνες ΠΑΟΚτζίδες. Έτσι. Ναι, πολύ χάρηκα με το ΠΑΟΚ TV. Και τι άλλο σας πω, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αντρέα, γιατί σε πειράζει ο Γιώργος Ζαγόρας με την πρώην σου? Τι έγινε δηλαδή, τι έγινε με αυτό το θέμα? Ναι, πούτα, τι τους νοιάζουν τα προσωπικά μου? Τι τους νοιάζουν? Θέλω να της φάνε την πρίκα, κύριε Αντρέα, θέλω να φάνε την πρίκα της. Τι πρίκα, εγώ με 33 χρόνια χωρισμένος με την κοπέλα. Α, είναι παλιά, ρε. Αλλά κρατάτε σχέση ακόμα, έχετε επαφές? Ναι, ρε, βέβαια, κάθε μέρα. Άρα είστε πολιτισμένοι? Ναι, βέβαια, ναι. Ξαναπαντρευτήκατε, κύριε Αντρέα? Έκανα και ένα παιδί. Α, κάνατε, μπράβο. Καλά εξηγηθήκατε. Ναι, ναι. Η πρώην σύζυγος ξαναπατρεύτηκε ή δεν σας ξεπέρασε ποτέ? Όχι, τίποτα. Δεν σας ξεπέρασε, άρα, κύριε Αντρέα, κάτι υπάρχει? Ναι, αγάπη μου υπάρχει, ναι. Δεν ξεχνούν τα νιάτα. Εγώ ήμουν 25 και αυτοί 17 που παντρευτήκαμε, δεν ξεχνούνται. Πιπινοκυνηγός ήσουν, κύριε Αντρέα, δηλαδή. Χτυπούσες, δεν... Ε, τι? Πιπινοκυνηγός ήσουν, δεν χάρη, τι να κάνει, σωστά. Τι να κάνω. Με αυτοί φάγανε, με αυτή την ανούλα. Εγώ τους παίρνω για να ακούω τους Έλληνες, τους Θεσσαλονικιούς. Ναι. Τους Θεσσαλονικιούς να τους ακούω. Μ' αρέσει να ακούω από την Ελλάδα. Δεν έχω παραδώσει με τους Έλληνες εδώ. Ναι. Μ' αρέσει,
ακούω αυτούς που μιλάνε και αυτά και με βράει την Ανούλα. Τι δεν λες για την Ανούλα, ρε. Εγώ τώρα σας ακούω τα προβλήματα του Άρη, του ΠΑΟΚ, του κύριου Συρίγκο, του κύριου Τσατσαρό. Πολύ τους ακούω. Το βράδυ δεν θα βγεις η ζούγκλα δηλαδή. Ναι, ναι, πώς δεν μπορώ. Θα βγει, ωραία, να βάλουμε σαν ακούσουμε. Ας περιμένει ο Γιώργος. Να βάλουμε να ακούσουμε. Από το iPhone να μου τα πάρετε. Εγώ πληρώνω κινητά, πληρώνω αυτά και με λέει κανένα. Τι με λέτε ρε για την Ανούλα και αυτά. Εγώ θέλω να ακούω τον κύριο Βασίλη, εκεί τον Θόδωρο, αυτούς τους Έλληνες. Τώρα που είχε γιορτή τη Δευτέρα την πήρες να της ευχηθείς. Όχι. Δεν τη λένε Άννα. Ανούλα δεν είπες. Ιωάννα. Α, Ιωάννα. Εγώ Ανούλα. Και εμάς φωνάζω Άννα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Δεν τη λένε Άννα. Ναι. Είναι Ιωάννα. Μάλιστα. Μετάζει το γιο Ιωάννη. Εγώ τι να φωνάζω. Γιανούλα, τη βλάχα. Όχι, καλά κάνετε. Μην τον ακούτε, καλά κάνετε. Και σε, κοπελίτσα μου, τι όμορφη φωνή που έχεις. Μπράβο σου. Και σε ένα γόρι μου. Να είστε καλά, κύριε Γατριά. Σας περιμένουμε το βράδυ. Να είστε καλά. Ναι. Πώς θα πάρω το βράδυ. Έγινε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Αντρέα, να είστε καλά. Τεράστιος κύριος Αντρέας. Θέλουμε να βγει ο Αντρέας από τη Νέα Υόρκη να μας πει κανένα καλό λόγο. Είσαι εδώ, μου λέτε ότι είμαι. Τι είμαι εγώ, Αποστόλης. Ιωάννα, δεν είμαι εγώ για αεροπλάνα. Τι είσαι. Τι είμαι, Αποστόλης. Απάτη. Λαμόγιο, λαμόγιο. Ο άλλος με λέει λαμόγιο. Ο άλλος όμως στη Νέα Υόρκη, τι ωραία φωνούλα. Δεν ξέρει. Άντε τώρα. Πάμε διάλειμμα. Τι ακούμε, ρε παιδιά. Δεν έχω σήμα. Γιατί αυτό τώρα που σου ήρθε. Δεν ξέρω, μου πέταξε. Από την επιτυχία των τηλεφωνημάτων που είχαμε στην πρώτη μισάρα. Εμείς είχαμε σήμα. Και έχουμε για ακόμα μισή ώρα, παιδιά. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Οι γραμμές είναι δικές σας. Οκτάρια! Σου ξεφεύγει λίγο σε αυτό. Έχεις μια ρίζα που είναι προς τα εκεί. Δεντροπότραμος. Δεντροπότραμος. Ναι. Με ενοχλούν αυτά τα ακουστικά. Δεντροπότραμος που ό,τι ήδη τις διαβάζεις είναι. Μαχαιρώσανε. Φωτιά. Δεν είχαμε live σύλληψη. Ότι πριν από λίγο έγινε αυτό και ναι. Το είδαμε τα ειδήσεις. Ένα λέει πυροβολή σαν έξω το σπίτι που είχε πει. Ναι. Ό,τι είδη προκύπτει από εκεί είναι τέτοιο περιεχομένου. Τίποτα ευχάριστο. Εντάξει. Μακελιό. Λοιπόν, παρά θα πάμε για μισή ώρα ακόμα. Έχουμε την Europa League σήμερα. Να σου πω κάτι. Θες να κόψουμε τέλο στη στήλη. Χθες, μην πω τι με έκανε. Άσε με, δεν θέλω. Έχω πιάσει το διπλό της Γιουβέντους. Το είπε η εκπομπή, το έδωσε ο Παπαδόπουλος. Και τις μπάκε δεν χάσες, ναι. Το διπλό της και χάσαμε την πεταμένη την Τότεναμ. Κράτα το χ. Εντάξει, άντε, δεν μπορώ, δεν θέλω άλλο. Θα δώσω εγώ. Όχι, δεν θέλω άλλο καθόλου, ρε. Άστο. Κάνε ένα break. Κάνε ένα break. Με δανεικάζει για κάτι. Άστο, ρε. Δεν τι πάλι έχω πάλι πια με το στοίχημα, πραγματικά. Δεν έχω πάρει τίποτα. Θα κάνω αυτοαποκλεισμό, γίνεται. Ένα φίλο μου έχει κάνει. Αυτοαποκλεισμό. Ναι. Δηλαδή. Έχει κάνει αυτοαποκλεισμό από άλλη εταιρεία, βέβαια. Δεν ξέρω πώς το κάνεις, πάντως μου έχει πει αυτό το πράγμα. Ότι έχω κάνει αυτοαποκλεισμό. Θα κάνω αυτό το πράγμα. Είδα το διαγράψω για κινητό. Και μετά θα το συμπεριλέσεις στο chat της εταιρείας. Ρε παιδί μου, μπορεί να μην στείλει, μπορεί να είναι άλλη. Αυτή είναι. Σα παρακαλώ, επειδή αυτοαποκλείστηκα, μπορείτε να με κάνετε. Για να μπω. Φιλαράκι, έχεις ένα κωδικό. Ναι, έχεις ένα κωδικό. Γιατί έχω μια σίγουρη τριάδα. Και μπορεί να ρεφάρω αυτή τη φορά. Ναι, ναι. Θα με δείτε σε ένα πρακτορείο, αλλά εγώ δεν στηρίζω ΟΠΑΠ, οπότε δύσκολα. 127 κατά 12 bucks. Ναι. 16. Δύσκολα. Μάλιστα. Ξέρω, παιδιά. Εγώ λέω να βγάλουμε λίγο από την εκπομπή μας. Τώρα δεν είναι. Τελειώνω σιγά. Κοίτα, με τη Super League δεν γίνεται να το βγάλουμε. Γίνεται, μια χαρά γίνεται. Δεν γίνεται. Γίνεται. Είναι και πολλές αγωνιστικές. Και επειδή αύριο δεν θα κάνουμε. Κρύο. Θα δώσουμε σήμερα για το Σαββατοκύριακο. Συνειδητοποίησα σήμερα το πρωί. Έλα. Ότι έχει εμβόλυμη ξανά. Και μέσα στο. Γενάρη. Περίμενε, Γενάρη προβάλλει. Γενάρη κύπελο, ρε. Περίμενε να σου πω. Έχουμε και τα κύπελα το Γενάρη. Τον Γενάρη, τέλη Γενάρη. Έχει εμβόλυμη, γιατί πήγα να κάνω θέμα αυτό του Ολυμπιακού. Ότι το πρώτο μάτς είναι στις 20. Με τον ΠΑΟΚ παίζει το διήμερο 22-24. Και 27 είναι η Revanse. Και δεν μου έβγαιναν οι αγωνιστικές. Και μετά, ο φίλος και ξανάδελφος Ηλίας Καπράλος, μου είπε ότι στο αρχικό πλάνο που βγήκε το Σεπτέμβρη, βασικά όχι τέλη Αυγούστου, υπήρχε εμβόλυμη το Γενάρη. Και όντως το μάτς του Ολυμπιακού πέφτει εκεί. Μάλιστα. Οπότε ναι, έχει εμβόλυμη. Τέλη Γενάρη ξανά. Κρίμα. Πάρα πολύ άσχημα. Αυτό μπήκε μόνο του. Δεν έκανα τίποτα. Ναι. Μάλιστα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, πραγματικά. Εσείς ξεκινάτε από αύριο την διάθεση των εισιτηρίων για τον ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρεις, δεν το έχω δει. Το είχα δει, το διαβάσαμε πριν. Τι, διαβάσαμε, διαβάσαμε και τις τιμές κανονικά. Όχι, απλά απόρρισα κι εγώ.
Δεν είναι πάρα πολύ νωρίς. Τι φοβάστε, ρε φίλε, μην δεν πάρει κανείς εισιτήριο. Είπε, ένα πολύ, είπε κάτι πολύ στο Χρυσανθό, το οποίο ναι. ίσως μπορεί να το καταλάβεις και εσύ παρόλο που είσαι στο αντίπαλο στρατόπεδο. Ναι. Λέει μετά την πρωτοχρονιά, κανένας δεν έχει λεφτά. Ναι. Πόσο, τι την πέσει, κάτσε να δω. Ας τα πάρουμε τώρα, λέει. Έχετε. 15 θύρα 1-3. Στα πέταλα, ναι. Οκ. Okay. Στα πέταλα, 1-15. Σφιχτή. Μάλιστα. 20-4-5. Τι λες, ρε. Εμείς έχουμε 10 στην 4 και 15 είναι τα άλλα. 25 στη 2, πληρώνει ο Ριανός. 35 στην 9, 50 στην 7, 150 στα VIP και VVIP. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Σάσα έχει ανεβάσει μια φωτογραφία, έλα, story. Μαζί του, έλα. Τράβηξε την προσοχή. Και να είναι... Που πίνει νερό στην προπόνηση σήμερα. Πολύ. Και είναι με σκουφί, τα πάντα όλα. Και γράφει, σε άντε στα ελληνικά θα έλεγα, πολύ κρύο λαλάκα. Άλλο ναι, γράφει. Δεν φαίνεται, δεν είναι επιτυχημένη. Πας με όλους ψυχάκιδες, δηλαδή. Το έχεις πει 36 φορές. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Σοκολάτα δεν πήραμε σήμερα. Δεν θέλω. Φτάνει πια. Μας έχει πιάσει. Έχει πολύ μακάρονο έξω, τα είδες. Α, με το μακάρονο θα φάω. Δεν τα είδες. Όχι. Καλά, σε πιστεύω, ρε Νίκο. Έλα, κάτσε να το κάνω. Τώρα. Ωραία. Γιατί έχουμε μελομακάρονα. Με ακούσατε που είπα χθες ότι θα πρέπει να έχουμε εδώ συνέχεια μελομακάρονα. Άρα, τώρα, γιατί μετά. Πόπο, Νίκο, είσαι σαν εφοριακός, σαν τραπεζικός, σαν. Από πολλά έμεινα, ρε, τρία. Πάλι καλά. Από πότε είναι? Από σήμερα είναι, ρε, από πότε είναι. Ποιος τα έφερε? Δεν έχω ιδέα. Πόσα χέρια μπήκαν εδώ μέσα? Κοίτα, μισή ώρα έχει που έφαγα, τώρα κρατιέμαι ακόμα. Για να μην φας κι άλλο. Όχι, για να. Εννοώ. Δεν μπορώ. Για να μην με πάει κορδέλα. Αυτό που θέλεις να έχεις, δεν δέχομαι να είμαι λύση να έχεις. Και στα τηλέφωνα μην παίρνεις. Γιατί άλλα εδώ που είμαι πια δεν έχω σημαίνει. Θα φάω λίγο, βάλω λίγο μουσική. Η Μίλα, τι κάνεις, ρε Νίκο? Αδιαφορώ το παρελθόν μου, ψεχνώ εδώ που είμαι πια. Μπούκος πουλάκι μου. Αδιαφορώ και μη με. Εντάξει. Καλό το μελομακάρονο, αγάπη. Τίμια είναι. Μπορώ να πω. Τίμια μαλακά είναι. Έτσι πρέπει να τα μελομακάρονα. Μαλακά. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά που είναι σκληρά. Και είναι σαν μπισκότα. Δηλαδή, ήμαρτον ρε εσύ. Ήμαρτον. Τα μελομακάρονα πρέπει να είναι φουλ μελωμένα. Να το ξέρετε. Η μαμά μου, αν μ' ακούει, που κάθε χρόνο πάει κόντρα. Μαμάκα, που σου πήρα και δώρο. Που εδώ πλούσιο κάτι έχει πάθει. Δε... Για κανένα λόγο το παιδί. Έχει. Ωραία. Θέματα. Ωραία. Λοιπόν, 2-3-10-2-7-8-8-8. Καλά τα λες. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα στη Super League. Α, περίμενε ρε. Ρε εσύ, πόσα πράγματα έχουν βγει εδώ και λίγη ώρα? Τι έχει βγει, ρε αγάπη? Ορίστηκε το παιχνίδι μας. Είπαμε Σάββατο 7.30, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν το είδα, ρε. Μπράβο, αγάπη. Ήταν η ώρα που ερχόμουν. Ναι. Σάββατο 7.30 ώρα. Σάββατο 7.30. 4 του Γενάρη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί θα έχει την Κυριακή άδεια. Ρεπό λέγεται. Ρεπό λέγεται. Ναι, και είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει αυτό ο προγραμματισμό στο site και ναι. Πόπο, πολύ μου άρεσε. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Με κερνάτε. Μπράβο. Μπράβο, ρε, μπράβο. Εκεί θα είμαι. Εκεί θα είμαι. Εδώ δεν ξέρω, εκείνο ο φίλο που είχε βγει και είχε πει ο Ριανό ότι δεν είμαι και πολύ ευπρόσδεκτη. Έλα, χαβαλέ έκανε αφού το είπε. Χιούμορ. Ήταν χιούμορ. Δεν μασάω κιόλα, δηλαδή. Σιγά, σιγά. Όπα, έχουμε γραμμή. Έχουμε. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Οχ. Love, love. Ε, είδε. Το καταλαβαίνω. Ελά τώρα με τον κάθε βλάκα. Άντε. Λοιπόν... Δεν ασχοληθούμε. Πάμε παρακάτω. Όφι Άρης. Α, είσαι επιμένης. Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στα, στα γενέθλια του Νίκο Παπαδόπουλου. Σωστό. Έτσι. Γκολ, λέει αγάπη Γαβριλίδου. Τα γενέθλια. Ναι. Άρα θα μας κεράσει Δευτέρα. Το σκεφτώ. Το σκεφτώ. Σας φέρω. Έχω ακόμα καλύτερο. Γιατί παθαίνεις πάνω τα εγκεφαλικά. Ποιος είναι, ρε. Εγώ, ποιος είναι, ρε. Ναι. Κάνει εκπομπή. Δεν έχω σήμα. Ναι, ποιος είναι. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Κάνετε όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, εσείς. Άκουσα την εκπομπή, νόμιζα ότι άκουγα λάθος εκπομπή. Κάτι για μαρικυρικές ακούω. Και λέω πως είναι σίγουρα. Έλεγα το σταθμό. Για το ξεκίνημα είπαμε όλα ότι έχει γίνει στην Λίγκα. Κάτι για μελομακάρονα άκουγα και λέω μάλλον κάτι να ελέγξω πως είναι λάθος σταθμό. Η εκπομπή πραγματεύεται, φίλε, με τα πάντα. Είναι πολύ σωστό και εγώ τα ζήτησα χθες και μου τα έφερα σήμερα. Θες μελομακάρονα? Δεν μ' αρέσουν, να πω την αλήθεια καθόλου. Ντροπή. Δεν μ' αρέσουν καθόλου, δεν ξέρω. Είναι γενικά αυτά που είναι τα απολύτα... Ναι, ναι.
με μέλια και με αυτά έτσι. Ρεβανή βερία δεν τρώω. Το μελομακάρονο το μαλακό είναι το πιο ωραίο από όλα. Λοιπόν, αυτά που είναι Νίκο πάρα πολύ έτσι με σιρόπι και με αυτά δεν με χαλάνε. Όποτε πηγαίνω βέβαια για τον οποιοδήποτε λόγο, πηγαίνω στο γνωστό μαγαζί, δεν θέλετε, το έχω χλιούρο παιδί μου και, κουμπώνω. Ωραίο, έτσι γεμάτο, πακετάκι ωραίο και βάζεις και παγωτάκι από δίπλα. Και δηλαδή και... δηλαδή θα αρέσουν και τουλουμπές. Ναι, εννοείται. Μ' αρέσουν όλα τα γλυκά πλην αυτών που έχουν φρούτα. Καλά, άλλη τραγωδία αυτή. Α, γιατί δεν δέχομαι το να συνδυάζεις το γλυκό με φρούτο, ρε φίλε. Δηλαδή για μένα είναι άσχημο πράγμα. Τραγωδία. Εγώ έχω την εξής παραξενιά που μοιάζει με τη δικιά σου. Δεν μπορώ με τίποτα μέσα στο κολάτα ξηρούς καρπούς. Με τίποτα. Όχι, ρε, αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο κόμπο. Με τίποτα, με τίποτα. Δηλαδή μπορώ να φάω ένα τόνο φουστίκια, ένα τόνο φουντούκια, ένα τόνο που λέω λόγω αμύγδαλα, μη το δω μέσα στη σοκολάτα. Ιώνα αμυγδάλου δηλαδή δεν τιμάς, θα λέγαμε, ας πούμε. Κοίταξε, Ιώνα αμυγδάλου που από ό,τι μου έχουν πει, όπως είπα, δεν τρώω. Είναι η πιο θρηλυκή σοκολάτα. Ναι, ναι. Έχει μεγαλώσει, όχι γενιές και γενιές, έχει μεγαλώσει, δηλαδή ο πάπους μου έχει μεγαλώσει. Σαν τη Βίνα λοιπόν, σύγχυνε. Ναι. Δεν την έχω ακουμπήσει ποτέ, δηλαδή να σου πω, δηλαδή, εντάξει. Τι ήθελα να πω για τα δικά μας τώρα. Ό,τι θες. Νομίζω ότι η συνεδρία της Super League από εδώ και εξής θα είναι popcorn, να καθόμαστε να το παρακολουθούμε. Ψωμάκι, καλό. Πρέπει να μπει και μια κάμερα όμως, δηλαδή λίγο ότι... Ναι, πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει. Να μπει μια κάμερα. Να μπει μια κάμερα. Γιατί reality τώρα, θα γίνει χαμός. Θα έχει 1 εκατομμύριο views, πλάκα είναι τώρα. Πρέπει, δηλαδή, φοβερά πράγματα. Τι βλέπουν οι άλλοι στην YouTube παράδειγμα, παλιά επεισόδια και οι τρεις χάρτες. Βάλαμε το Super League στην διαδικασία. Πες φοβερό γέλιο. Κάνε subscribe δηλαδή, και... Είναι φοβερό. Είναι... Δηλαδή, πώς θα γίνει η επόμενη συνεδρία. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε για να πάρουμε τα μέτρα μας. Δηλαδή, θα πάρουμε λίγο προμήθειες, να διαβάζουμε και να έχουμε κάτι να μας τουλάμε. Αυτό θέλω να μπορώ, παιδί μου. Ναι. Δεν έχει, θα χάθει αυτή η ευκαιρία. Τι έχει να δούμε σήμερα, έχει δούσου Super League, ωραία. Στις 2 είμαστε συντονισμένοι. Ωραία, και το τελευταίο που ήθελα να πω στον Νίκο. Ορίστε, εδώ είμαι. Νίκο, αν και πάω οξύ, επιτρέπετε να ρωτήσω για τον Άρη. Ό,τι θες, εννοείται. Τι είμαστε, ρε φίλε. Την Κυριακή στο Περιστέρι, για να μην υποπέσω σε γκάφα. Ναι. Ποιος ήταν θερματοφύλακας? Ο Φάμπιαν Έμαν. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ρωτήσω λοιπόν, γιατί θα μας σιγουρευτώ πριν πω. Ναι. Είναι τραυματίας ο μικρός? Όχι. Ο Έμαν, εγώ τώρα ας με πούν κάποιος, είναι κομπλεξικός που με πάω και το λέω. Έχει δείξει ότι είναι τόσο καλύτερος από το μικρό που, επειδή είναι έτοιμος ο Χουέστα που παίζει αυτός. Κοίτα, θα σου πω τι γίνεται με αυτούς τους δύο. Και οι δύο έχουν ένα θέμα στην έξοδο. Ο Τσιλικίας σαν παιχνίδια... Να συνημερώσω απλώς, συγγνώμη που διακόπτω, ότι ο Κασίγιος θα ξεκίνησε 18 χρονών, εξόδος όμως βιντεάκια όταν ήταν μικρός, δεν έχει καμιά σχέση. Εγώ στο λέω επειδή είμαι ρεάλ και μεγάλο με Κασίγιας δηλαδή. Και εγώ μαζί. Το τι γκάφες έκανε εννοεί, μικρός, εννοεί, δεν λέγεται. Πρόσεξε, θα σου πω τι γίνεται. Ο Τσιλικίρης ήταν σε ένα καλό με το τελευταίο διάστημα, το είχε φύγει και το άγχος, ήταν πιο χαλαρός. Okay. Ναι. Εγώ θα έβαζα τον Τσιλικίρης στο Περιστέρι. Πρόσεξε όμως, επειδή ρώτησα. Μα δεν νομίζω το παιδί να φταίει στον γκολ με τη Λαμία, δηλαδή ότι έκανε κάποια γκάφα. Όχι, δεν το χρεώθηκε ως λάθος εκείνο το μάτς. Εντάξει, απλά τον φέρανε λίγο στο προσκήνιο, θέλανε λίγο πάλι να τον τραβήξουν λίγο πίσω, επειδή είναι και τέτοια ηλικία του. Αυτό να μην καβαλείς καλάμι δηλαδή και κάπως αυτό, έτσι, ναι. Ναι, και αυτό χωρίς να το πούνε όμως έτσι. Αυτό εννοούσε, εντάξει, ναι. Και απ' την άλλη, εγώ από ό,τι μάθανα και πριν το Μάσο Περιστέρι, ο Έμαν ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση προπονήσεις. Και αυτό επειδή δεν μπορούσαν να τους πάρουν και τους δύο, γιατί ήθελα να βάλει τον Κουέστα στην αποστολή για να τον ετοιμάσει για το μάτς με τον Όφη που θα είναι βασικός. Αυτό με τις προπονήσεις, ρε παιδιά, το ακούω από ρεπόρτερ όλων των ομάδων. Ναι, ρε παιδιά, μην ξέρετε τις προπονήσεις, πολλές φορές που βγάζουν μάτια κάποιοι. Γιατί δεν υπάρχει το άγχος, είναι μια απλή προπόνηση. Για μένα είναι διαφορετικό, είναι μύθος. Είναι διαφορετικό να πέσει γεμάτο γήπεδο μετά. Ναι, είναι μύθος αυτό. Θυμάμαι το Μιλούνοβες που μου λέγανε είναι πολύ καλός προπονής, πετάει και μέσα στο γήπεδο δεν πατούσε τον κόλλο. Ναι, ρε φίλε, άλλο τώρα να ξέρεις ότι κάνεις ένα οικογενειακό διπλό με τον συμπαίκτη σου, αλλά σε βλέπω 5 άτομα και όλα βλέπεις ένα γήπεδο που βράζει να μπαίνεις μέσα που η μπάλα και γυρίζει ένα τόνο. Εκεί είναι που σε θέλω. Δηλαδή ο Ντιγκινί στις προπονήσεις και από τον Ατρόμητο ακόμα και στον Άρη δεν είναι, ρε παιδί μου, στα κόκκινα. Αλλά όταν μπαίνει στο γήπεδο κάνει δουλειά. Το μεγαλύτερο απόδειξη αυτό είναι το μπάσκετ για τους παλιούς. Walter Berry. Δεν έκανε προετοιμασία με καμιά ομάδα, δεν πατούσε προετοιμασία ποτέ. Ερχόταν Σεπτέμβριο, στις προπονήσεις κορόιδευε και μέσα σε κάθε μάτι με 30 πόντους. Δεν τον προπονήσεις. Ο φιλότιμος, ο παίκτης, το καλό παιδί, τα δίνει όλες τις προπονήσεις. Ναι. Και μετά, εγώ τον έμαθα σόρπι θα το πω, εγώ τον έχω δει,
μου φαίνεται άμα ήταν Έλληνας θα ήταν πίσω στην ιεραρχία από τον Τζιλιμπίρη, να σου πω διαφορετικά. Είναι... Πιστεύω η ξενομανία που έχουμε ναι. ακόμα, γι' αυτό το είναι, δηλαδή δεν μου έχει δείξει μόνο ότι είναι καλύτερος από το μικρό και ούτε συγγενής του μικρού, ούτε φίλος του. Καταλαβαίνω. Απλά λέω, πιστεύω ότι είναι πάνω στην ιεραρχία αυτή τη στιγμή από τον Τζιλιμπίρη γιατί είναι ξένος. Και να είναι, άμα δεν το δείχνει. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου, και εσύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε σένα. Τι έχουμε, αγαπητοί. Βλέπω, δουλεύει ο κόσμος σήμερα. Εντάξει, γίνεται δουλίτσα. Ναι. Χτυπάνε γραμμές. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αφού δεν θα είμαστε αύριο εδώ πέρα, λοιπόν. Γκολ, γκολ, οφιάρης. Γκολ, γκολ, οφιάρης, λέει αγάπη. Παναθηναϊκός Λαμία. Χ2. Χ2. Ναι. Θα νικήσει ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι η Λαμία. Ή ήρθε η ώρα η Λαμία να χάσει και ο Παναθηναϊκός είναι μια μάνα. Και ρούχο με αυτό είπες ρε. Ήρθε η ώρα πλέον. Α. Και ο Παναθηναϊκός πρόσεξε. Μια γκελάρη, μια κερδίζει, μια γκελάρη, μια κερδίζει. Έτσι πάει στις τελευταίες αγωνιστικές. Γκέλαρη με τον Βόλο, τώρα θα κερδίσει. Λοιπόν, καλά, για το όφι άρεσε και εγώ με πολύ με τον goal goal. Δεν... Το χ με τραβάει πολύ σαν αποτέλεσμα, είναι αλήθεια στοιχηματικά. Ξάνθη ΑΕΚ. Στον τεμπούτο του Καρέρα. Όπα, έχουμε γραμμή, βεβαίως. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, γεια. Γεια σας, καλησπέρα σας. Τριαντάφυλλος από Σέρες. Έλα ρε, τριαντάφυλλα από τις εξωτικές Σέρες, έλα. Ρε αρχηγέ, αφού τα ξέρεις, γιατί δεν το λες την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια. Για τους θερματοφύλακες. Ο ένας είναι παίχτης. Ο ένας είναι παίχτης της ομάδος. Μέχρι και ξέρω εγώ 1-2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Ναι, ναι. Και ο άλλος ήρθε κατά λάθος τον Άρη με ένα μισθό μόνο μηνιάτικο και έχει και τέλος του καλοκαιριού είναι ελεύθερος. Δηλαδή θα τον ανεβάσουμε, ναι, θα, τον ανεβάσουμε θα τον κάνουμε Θεό και μετά να θέλει για να υπογράψει τα μαλλιά της κεφαλής του. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι στην περίπτωση του Τσιλιγκύρη, το λέω. Δεν είναι αυτό το σκεπτικό. Δεν είναι ισχύει αυτό στην περίπτωση του Τσιλιγκύρη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι. Δεν είναι αυτό. Δόθηκε εντολή, βάλτε τον στην άκρη. Μα τον άλλο θα το χάσει. Δεν στο λέγα να στο πω, στο λέω γιατί έτσι είναι. Είναι η διαχείριση ενός παιδιού που βρέθηκε απότομα στο προσκήνιο, πιστεύω. Και απ' την άλλη είναι και αυτό που έλεγα στον προηγούμενο φίλο πριν, η παρουσία του έμανε στις προπονήσεις. Εμένα ο Έμαν δεν με ψήνει ακόμα. Δυστυχώς. Δηλαδή, ειδικά είναι μια φάση στο Περιστέρι, όπου δεν βγαίνει τεσσέτρα τα αριστερά, δεν βγαίνει ποτέ. Και ευτυχώς ο Ουγγράι που βγήκε στο δεύτερο δοκάρι δεν έκανε, δεν την βρήκε καλά την μπάλα. Κοιτάξτε, και οι δύο δεν κάνουν ακόμα για τον Άρη. Και οι δύο δεν κάνουν ακόμα για τον Άρη. Γιατί έχοντας αυτούς τους τερματοφύλακες, παίζει όλη η άμυνα με σφιγμένη την ψυχή. Δεν παίζει, και οι αμυντικοί έχουν πρόβλημα. Γιατί το μυαλό τους είναι συνεχώς στο τι θα κάνει ο τερματοφύλακας. Και ο Άρης μάλλον δεν θα πάρει τερματοφύλακα το Γενάρη, έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση. Αυτό μαθαίνουμε τουλάχιστον. Εντάξει. Βάλω μας ότι 7ος 8ος να τελειώνουμε. Θα δούμε. Εντάξει. Πώς θα δούμε. Το καλοκαίρι θα πάει για βασικό πιστεύω. Βασικά όχι πιστεύω θα πάει. Αν δεν πάει τώρα. Μα το θέμα είναι να μπει στην εξάδα και να βγει στην Ευρώπη. Δεν εμπιστεύεσαι τον Κουέστα δηλαδή. Τι να τον εμπιστευτώ για αυτόν τον... Δεν ξέρω πώς θα γυρίσει τώρα. Πώς θα είναι. Να δούμε εκεί πώς θα είναι. Θα το δούμε το Σάββατο. Δεν θα έχει, εντάξει, άμα δείξεις τα 2-3 παιχνίδια ότι είναι καλός και ιστορίες και έχει ξεχάσει τον τραυματισμό, το οκ. Ναι. Αλλιώς τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να φέρεις θεματοφύλακα έτοιμο. Και κοίτα, εγώ πρόσεξε με τις λογικές ότι αν είναι να πάρεις δεύτερο, μην πάρεις. Αν είναι να πάρεις πρώτο, πάρε. Δεν θέλω να έρθει δεύτερο, θέλω να έρθει πρώτο. Ας πάει για πρώτο, εμένα δεν με ψήνει ο Κουέστα για πρώτο θεματοφύλακα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλες θέσεις έχει δοθεί προτεραιότητα. Στο 8 και στο 10. Στο 10 τι, και άλλον παίχτες στο 10. Λέω, στο 8 και στο 9. Στο 6. Στο 8 και στο 9. Εκεί πέρα ένα χαφ θες και οχτάρι και εξάρι αν βρεις κιόλας και ένα φορ ακόμα πίσω από τον Ιντίγη. Και ακραίο μπακ οπωσδήποτε να πω. Και μπακ θα πάρεις εννοείται, αλλά εντάξει πρέπει να φύγουν κάποιοι για να πάρεις άλλους. Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Βεβαίως, σας ακούμε. Άλλο. Είμαστε εδώ για να απαντάμε σε όλα. Ρε έτσι, τις εγκαταστάσεις Ξάνθης λέει αυτός που τις πήρε δεν είναι ανιψιός του Ιβάν.
Ποιος το λέει αυτό? Είναι γιος της αδελφής του, αλλά δεν είναι ένυψιος. Εντάξει, παιδιά, το δεν είναι... Ό,τι πει η ΕΑ. Μα... Από τη στιγμή που δεν το αναγνωρίζει ο κύριος Ιβάν, δεν είναι ένυψιος. Μπορεί να είναι γιος της αδελφής του. ΙΕΑ. Θα το δει. Εντάξει. Και θα ρίξει φως πάνω από το μυστήριο συγκεκριμένη υπόθεση. Okay, εντάξει. Τα φιλιά μας εξωτικές σέρες. Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στα δύο παιδιά. Α, κύριε Θανάση. Τι κάνετε? Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Προσπαθείτε. Μάλιστα. Προσπαθούμε. Γιατί? Γιατί? Λόγω της ηλικίας μου. Τα 35 σου χρόνια δηλαδή, Θανάση. Ακριβώς. Βέβαια, αφού ξέρω τώρα. Σήμερα έγινε κάτι στη χώρα. Βγήκε μια δικαστική απόφαση στη χώρα. Η οποία αναφέρει τι, κύριε Θανάση? Θα καταλάβεις. Η απόφαση αυτή αφορά γεγονότα που συνέβησαν πριν 30 χρόνια. Δεν κατάλαβες? Σήμερα. Αχ, τι κολλήσαμε τώρα, κάπου το είδα, ναι. Σήμερα στη χώρα. Και εσύ που είσαι πάω και έπρεπε να τα πεις, κοπελιά. Για τον Κοσκοτά, ρε. Ναι, για τον Κοσκοτά. Δεν είναι σημερινό, είναι από χθες. Ναι, ότι ο Ολυμπιακός θα πληρώσει τα εκατομμύρια. Αυτό είναι που σου κάνει εντύπωση? Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Απλά δεν καταλάβαμε γιατί είναι από χθες. Δεν είναι από σήμερα. Εκεί κολλήσαμε. Ναι, αλλά χθες γίνοντας η απόφαση, σήμερα θα έπρεπε να γίνει από τους ακροατές ανά τους σταθμούς της πόλης μας. Ναι. Θα έπρεπε κάποιοι να αναφέρουν το γεγονός. Συζητήθηκε. Τι έκανε? Εγώ είμαι ελαθρό επιβάτης όλων των σταθμών. Σας πληροφορώ, αγαπητοί μου, ότι για τη σοβαρότητα του θέματος οι Έλληνες, που είναι ένας ασόβαρος λαός, και ας μην με κατηγορήσουν, όχι, αλήθεια, όσοι θα μιλήσουν, ναι, λοιπόν, δεν μίλησαν. Μιλάνε για τον τερματοφύλακα, θα μιλήσουν για τον πέναλτι του Ολυμπιακού και για χιλιά δυο άλλα. Αλλά εδώ το αποτέλεσμα μιας δικαστικής απόφασης μετά από 30 χρόνια αποδεικνύει το χάλι της χώρας. Ναι. Γιατί η χώρα είναι εδώ που βρίσκεται, ναι, σε πολιτικό, κοινωνικό και αθλητικό επίπεδο. Αποδεικνύει, αν εσείς κύριε Νίκο Παπαδόπουλο περιμένετε την Επαγγελματική Επιτροπή αυτή να δώσει λύση σε αυτό το θέμα, ναι, αυτή και μόνο η απόφαση δείχνει πώς λειτουργούν στην Ελλάδα οι θεσμοί. Αυτοί που πρέπει ο Έλληνας πολίτης να τους σέβεται. Εάν μου πεις τώρα ότι εγώ μετά στα χρόνια που είμαι, μετά από αυτά που συνέβησαν τότε και τα ζούσα και ήμουνα 27 χρονών. Ναι. Λοιπόν, αν μου πεις εσύ τώρα ότι εγώ πρέπει να έχω εμπιστοσύνη, ό,τι και απόφαση και να μου βγάλει για την υπόθεση αυτήν που συζητάτε, ναι. Για μένα θα είναι, εγώ θα γελάω. Αυτό λοιπόν το γεγονός αποδεικνύει ένα πολύ μικρό περιστατικό, είναι ότι τον αθέμητο ανταγωνισμό που έχει γίνει από τότε μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη ομάδα είναι των άλλων των ομάδων. Δηλαδή ήρθε ο συγκεκριμένος και άρχισε να αγοράζει τα πάντα και τους πάντες για να ισχυροποιηθεί το συγκεκριμένο σωματείο. Ναι. Και μετά ήρθε ο κύριος Κόκαλης στο συγκεκριμένο σωματείο. Ναι. Τώρα θα μου πεις, δεν ήταν μεγάλο αυτό το συγκεκριμένο σωματείο? Βεβαίως. Τα πέτρινα χρόνια. Ναι, είχε πέτρινα χρόνια. Έβγαινε δεύτερος. Ναι, τα πέτρινα χρόνια. Εντάξει, μια ομάδα... Έβγαινε δεύτερος. Πολύ καλό. Ήταν... Χιουμοριστικό. Τι αξίζει σε αυτόν τον λαό, τον ελληνικό εννοώ? Καλά, αυτό τι αξίζει? Πραγματικά. Αυτό που περνάει και αυτό που είναι πολύ κοντά να γίνει, να βρεθούμε να παίζουν ελληνικές ομάδες, πώς βρέθηκε η αγαπημένη μου ομάδα, με όλο το σεβασμό, έτσι, στην Ελευθερούπολη, με όλο το σεβασμό στην Πτολεμαϊδά, θα βρεθεί λοιπόν οι ελληνικές ομάδες να παίζουν με τις συγκεκριμένες ομάδες της Ευρώπης, να μην μπορούν να φτάσουν γιατί δεν θα έχει τρένο και αεροπλάνο, να γελιοποιούμαστε και να προσπαθούμε μετά να κοροϊδέψουμε ο ένας τον άλλον. Για ποιο λόγο?
Γιατί θα παίζουμε στα χωριά της Ευρώπης. Η κατάσταση αυτή όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ευθύνη όλων. Γιατί, γιατί, άμα θα πεις την αλήθεια, ας πούμε, είσαι Αριανός ή είσαι Παοκτσής ή είσαι Ολυμπιακός. Γιατί έπρεπε να πάρει ο δικέφαλος του Βορρά το πρωτάθλημα και παράτησε την Ευρώπη. Ε, αλλά επικοινωνιακά πρέπει να... Ο καθένας ναι. Η επιλογή την κατέκρινες εσύ, κοπελιά μου. Όχι, ποτέ. Προσωπικά... Ανέφερες ότι αυτό όχι, θα κάνει κακό στο σύλλογο. Συμφώνησα πέρσι γιατί το κατανοώ. Όχι συμφωνώ, το κατανοώ. Γιατί υπάρθηκε... όχι απόφαση. Γιατί το... Ήρθε η στιγμή σου να παίξεις με την Chelsea. Παιχνίδι επίπεδο Champions League. Α, ναι, πέρσι, ναι. Και υποβάθμισες το παιχνίδι. Και περνούσες επικοινωνιακά στον κόσμο της ομάδας σου. Δεν μιλάω για σένα. Μιλάω ο σύλλογός σου. Ε? Το έχουμε εξηγήσει πώς το είχαν αυτό. Ό,τι πιο τραγικό υπάρχει. Αυτό είχαν. Και αποδεικνύεται ότι η Ευρώπη είναι αυτή που σου ανεβάζει επίπεδο και όχι εδώ, σε αυτή τη χώρα της διαφθοράς. Που εσύ προσπαθείς να μου πείσεις ότι ο τίτλος σου είναι καθαρός. Και εγώ σου λέω ότι δεν είναι καθαρός. Για να το μαζέψεις, δεν μαζεύεται με τίποτα, Νίκο Παπαδόπουλε. Το γεγονός ότι οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να συνδυάσουν την Ευρώπη και τις εντός των συντόρων υποχρεώσεις τους δείχνει το χαμηλό τους επίπεδο. Όχι, φίλε μου. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δεν έχουν χαμηλό επίπεδο έναντι για του Ερυθρού Αστέρα και της Μπάτε Μπορίσοφ και της Σουηδικής και της Βελγικής. Όχι, αγαπητέ μου. Δεν έχει. Όπως και η ομάδα μας είχε υψηλότατο μπάτζετ έναντι της Μόλτε, αγαπητέ μου. Έναντι της Λεμεσού, αγαπητέ μου. Εκεί δεν υποτίμησες την Ευρώπη και είπες προτιμώ το πρωτάθλημα. Δεν είχες πρωτάθλημα. Όχι. Όχι. Δεν το υποτίμησες. Πρόσεξε. Δεν το υποτίμησες. Αλλά η νοοτροπία σου. Και έτσι πως μας το περνούσαν ότι... Εκεί είχες μια ομάδα αδούλευτη. Εντάξει. Ένα κακό στήσιμο στην Νορβηγία. Α, ήταν δηλαδή άλλη δουλευτή. Αποδείχτηκε ότι η δουλεμένη ομάδα πέρασε. Δεν σου είπα αυτό. Όχι. Αλλά αν ήσουν πιο δουλεμένος και είχες και καλύτερη τακτική προσέγγιση στην Νορβηγία, θα περνούσες. Έτσι, θα σε πω κάτι. Πήγε ο Παντελής και μου παίξει με τέσσερα. Αγαπητέ μου, Νίκο, σου το είχα πει. Γέλες που κάνανε. Νομίζω το συζητήσαμε. Ναι. Μία κακή μέρα, μία στραβή μέρα, μία ανάποδη, μία συγκυριακή, όπως θέλεις πάρτο, στις ομάδες υπάρχει. Εδώ, κάνεις αυτό το παιχνίδι. Με αυτές τις φάσεις και δεν τελειώνεις, αφού αξίζεις και οικονομικά είσαι καλύτερος. Δεν λέμε ότι και στο οικονομικό επίπεδο φαίνεται, γιατί εκείνος είναι η αποτυχία που δεν τολμάς να την πεις ότι απέτυχες. Μα απέτυχες με τη Μόλτε, εννοείται ότι απέτυχες. Μην τυχόν και μεταφέρεις, ξέρω εγώ, κάτι. Και πια έχεις μετά την Παρτιζάν και μετά έμπαινες σε όμιλο. Μα εννοείται ότι απέτυχες. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Αλλά φταίμε εμείς. Όπως ήταν και οι άλλες ελληνικές ομάδες που δεν προχώρησαν. Φυσικά. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Για όλους ισχύει αυτό, εννοείται, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, και έρχεται μετά από 30 χρόνια να μας πει τι, ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο 11 εκατομμύρια. Ναι. Εντάξει. Είναι σαν την απόφαση που περιμένει ο Καρυπίδης να πάρει τα χρήματα από το Μαρινόπουλο. Εντάξει. Έγινε. Εντάξει. Βγαίνει η απόφαση πριν κάποια. Πριν ένα χρόνο. Ναι. Συλλάβανε τον αδερφό. Τον έναν από τους δύο του Μαρινόπουλου, αυτό το θυμάμαι, δεν το ξεχνάω, χειμώνας ήτανε και μετά δεν ξανάκουσα είδηση τι έγινε για την υπόθεση. Mm. Μετά από κάποιους μήνες το δικαστήριο κερδίζεται για τον Καρυπίδη, λέει ο Καρυπίδης τα χρήματα αυτά να πάνε στους εργαζομένους, δεν έμαθε κανένας τίποτα μετά. Αγνοούνται είδησεις γύρω από αυτό το θέμα. Γιατί κάποιοι προσπαθούσαν να στοχοποιήσουν τον Καρυπίδη μέσα από αυτή την υπόθεση, χαίρομαι πολύ. Ναι, και γιατί δεν μας λένε ότι τα χρήματα πήγαν στους εργαζομένους. Μήπως δεν πάρθηκαν από τον κύριο Μαρινόπουλο για να πάνε στους εργαζομένους ακόμα και περιμένουν εργαζόμενοι. Μήπως. Εγώ λέω έτσι είναι. Γιατί ζω στην Ελλάδα. Και θα στοιχημάτιζα ότι έγινε έτσι. Γιατί για να μην μου το αναφέρουν έτσι είναι. Και οι άλλοι ακόμα περιμένουν τα λεφτά τους. Σε αυτή τη χώρα. Και εμείς λέμε, εάν η Ξάνθη είναι του ΠΑΟΚ, ο Όφη είναι του Ολυμπιακού, η Κέρκυρα είναι του Παναθηναϊκού. Βάλε τον επίλογο γιατί ξεφύγαμε κιόλας και έχει άλλη εκπομπή. Νομίζω ότι δεν είπαμε για τους θερματοφύλακες και για το ένα και για το άλλο. Ναι. Και επειδή είμαι Κεριανός, να πω και για τον θερματοφύλακα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Βεβαίως. Το ένα το πουλί από την Κρήτη το και το άλλο το πουλί από την Αυτίνα, χαριτολογώντας θέλω την πουλιά,
Το πουλί από την Κρήτη, ποιος είναι το πουλί από την Κρήτη, θα έκανε μια προσπάθεια να πέσει. Ποιο είναι το πουλί, ενώ από, το την πουλί από την Αυστρία ούτε έκανε προσπάθεια να πέσει. Πέσε και αυτό φάσα, αγόρι μου. Είμαι κακός εγώ που το λέω ή εσύ που δεν το κάνει. Είναι από την Κρήτη, ρε, από τη Θράκη είναι. Ήρθε από την Κρήτη. Ναι, αλλά είναι από τη Θράκη. Εντάξει. Αλλά έτσι, με την ΑΕΚ έκανε αποκρούσεις, επαγγελματία τερματοφύλακα για τους μη κατέχοντες και τη θέση του τερματοφύλακα. Αυτό έχει βάση, βέβαια. Μπράβο. Τα δύο τέτα τέτ, το σουτ, το πλασέ που του κάνει, που φεύγει ο άλλος από το Rose, κοιτάξτε πώς κλείνει την εστία, γιατί με αποτύχει βέβαια την βγάζει, δεν το συζητάμε, αλλά έτσι κάνουν όλοι οι μεγάλοι τερματοφύλακες, πώς κλείνουν την εστία στο τέτα τέτ. Ενώ το άλλο το πουλί, Χριστός και Παναγία. Άλιστα. Ο Θεός ήταν μαζί μας. Έφυγες. Χαιρετώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος έστειλε πριν μήνυμα για την αγάπη, δεν προλάβα να το δω πριν. Αναφερόμενος στην συνομιλία που είχες με τον κύριο Αντρία, το ρίξε το πουρό, το ματσωμένο η αγάπη. Ενδεχομένως, ναι, θα λέγαμε, φίλε Νίκο. Εντάξει, και όπως λέει το τραγούδι, έλα στον παππού, σε αυτόν που τα έχει όλα και μη κοιτάς αλλού. Ας μου στείλει ένα iPhone 11. Και θα το σκεφτώ. Καταλαβαίνω ότι βγαίνει από τέτοιο κινητό στο αγορά, το είπε κιόλας. Μάλιστα. Και θα το δούμε. Δεν πουλιέται η αγάπη γενικότερα. Στείλε μου και βλέπουμε. Μακριά είναι, στην Νέα Υόρκη. Δεν πουλιέται η αγάπη. Μάλιστα. Τι να κάνω. Αν σου στείλει iPhone και MacBook, πας Αμερική. Να τον δεις. Έστω να πιεις ένα καφέ μαζί του. Θα μου κάνει και τα εισιτήρια για να πάω. Τι άλλο να σου κάνει, να πάει και σπίτι. Ναι. Ναι, μάλιστα. Ναι. Έθελα MacBook, χρυσό χρώμα. Ναι. Το 11 το iPhone. Ναι. Άμεσα. Και τα εισιτήρια για να πάω και πάω εννοείται Νέα Υόρκη. Όπως καταλαβαίνετε, όσοι ακούτε την αγάπη και ενδιαφέρεστε για αυτήν, σαν ως γυναίκα, θα πρέπει να έχετε πορτοφόλι χοντρό και να είστε ματσό. Γιατί τα λαϊκά παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πιάνουν μεσαία εδώ πέρα. Μεσαία τάξη και πάνω, ρε. Μεσαία τάξη και πάνω. Δεν είσαι. Δηλαδή το λαϊκό παιδί δεν. Δεν. Όχι, ε. Όχι. Γενικά είσαι άνθρωπος που κοιτάει τα αισθήματα στον άλλον. Δηλαδή αυτό. Δεν κοιτάς τελικά αγαθά. Μάλιστα. Ωραία. Ακολουθεί εγώ πήγα 24 με την αγάπη. Με τη φιλάργυρη αγάπη. Αλλά. Ναι. Εμείς πότε επιστρέφουμε. Εδώ είναι η ερώτηση κλειδί. Τη Δευτέρα το απόγευμα. Έτσι είναι κομπάδο που λέει. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.